Η πολιτική του Δήμου, λοιπόν. Θέλω να ξέρετε ότι αυτό που βάλαμε είναι ότι ο Δήμος, με αυτά τηρουμένων των αναλογιών και με τα λίγα μέσα που διαθέτει, έχει διαθέσει ένα κονδύλι σε αυτές τις γιορτές, τις τάξεις των 30.000, είπαμε για τις εκδηλώσεις προηγουμένως, και από την άλλη η ευνηστία, το νομικό πρόσωπο, είναι αυτό το οποίο θα διαθέσει γύρω στις 25.000 για τρόφιμα στους συμπολίτες μας, συν γύρω στις 10.000 για ξύλα. Mm-hmm. Αυτό που θέλω να πω τώρα όσον αφορά τα οικονομικά είναι ότι εμείς κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν. Στηρίζουμε το τραπέζι της αγάπης που λειτουργεί στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου, ενισχύοντάς το οικονομικά. Ήδη εφαρμόζουμε και λειτουργούμε ένα κοινωνικό φαρμακείο που θέλω επίσημα, τώρα μου δίνει την ευκαιρία να καταγγείλω, ότι η κυρία Γατούλα, η πρώην πρόεδρος του νομικού προσώπου, έστειλε ένα έγγραφο για να μάθει. Δείτε, δηλαδή, είναι πραγματικά πορεία άξιων. Και είναι και γιατρός η γυναίκα. Ζητούσε να πάρει τα στοιχεία με έγγραφό της των ανθρώπων που είναι δικαιούχοι σε φάρμακα από το κοινωνικό φαρμακείο. Μα ποιος θα πήγαινε να πάρει από το κοινωνικό φαρμακείο? Υπάρχουν καταγγελίες, μήπως υπάρχει... από την πλευρά της κυρίας Γατούλα, ότι υπήρξαν δικαιούχοι που δεν έπρεπε να πάρουν φάρμακα? Δεν, μπορούμε... δεν υπήρξε, γιατί δεν υπάρχει καμιά. Δεν αναμειγνύεται ο Δήμος εκεί, κύριε Μαρκουλίδη, διότι υπάρχει επιτροπή από φαρμακοποιούς που αυτοί εκ περιτροπής του λειτουργούν του φαρμακείου. Είμαστε υποκατάστημα του φαρμακείου της Καβάλας. Έτσι, άρα σε αυτούς λογοδοτούμε. Οι φαρμακοποιοί μπαίνουν, βγαίνουν αυτοί οι άνθρωποι και τους ευχαριστούμε δημόσια, γιατί αυτοί έχουν αναλάβει το κοινωνικό φαρμακείο. Εκεί τα φάρμακα έρχονται από ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά από το εισιτήριό τους τα φέρνουν ή και κάποια φαρμακεία πιθανόν. Αλλά καταλαβαίνετε από ό,τι είπαν και οι ίδιοι οι άνθρωποι και ο ιατρικός σύλλογος, τον οποίο το κάνει γνωστό, ότι δεν μπορούν να δοθούν τα στοιχεία αυτά. Είναι απόρριτα και προσωπικά δεδομένα και το καταλαβαίνετε. Ο έκει αλίμονο να δώσουμε στη δημοσιότητα ποιος παίρνει φάρμακο και τι φάρμακο παίρνει. Και η κυρία δεν βασίστηκε και δεν έφτασε μόνο σε αυτό. Έφτασε να πάει να το καταγγείλει στον εισαγγελέα και να μας διατάζει ο εισαγγελέας να δώσουμε τα στοιχεία. Επικοινώνησε σήμερα και με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου αλλά και με την πρόεδρο του Φαρμακευτικού για να απαντήσουν αυτοί όσο οφείλουν. Από εκεί και ύστερα, να πω όσον αφορά την ευνηστία, η κυρία όσο ήταν πρόεδρος, έκλεισαν οι χρήστες οι διαχειριστικές με έλλειμμα 700.000 ευρώ. Αυτά, έτσι, όσο και να θέλουν να τα παραποιήσουν, όσο θέλουν να γράψουν και να βγάζουν δελτία τύπου, υπάρχουν, κύριε Μαρκουλίδη, και σας προκαλώ να το ψάξετε δημοσιογραφικά στα έγγραφα και στα βιβλία του νομικού μας προσώπου, που ξέρετε αυτά δεν αλλοιώνονται και ελέγχονται και πορκωτούς. Σε αυτή τη χρονιά λοιπόν που πέρασε, όταν ανέλαβε η κυρία Κοσμίδου ως πρόεδρος της διοίκησης δικής μας, έφτασε στο σημείο να γίνει μια σωστή διαχείριση και να φτάσουμε σε αυτή τη φάση σε ένα μηδενικό υπόλοιπο. Δηλαδή δεν είχαμε κέρδη, αλλά φροντίσαμε να μειωθεί κατά 250.000 περίπου το έλλειμμα που είχε δημιουργηθεί. Αυτό που θέλω να πω και το τόνισα πολλές φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο, οφειλόταν σε κακοδιαχείριση και στο κυριότερο κονδύλι, δηλαδή της τάξης των 400.000 ευρώ, είχε να κάνει με τα σάντουιτς που είχαν μοιράσει προεκλογικά στα σχολεία. 400.000 ευρώ σε μια χρονιά, όταν εμείς με 15.000 μπορούμε και καλύπτουμε τις ανάγκες αυτών των παιδιών που πραγματικά έχουν σε όλα τα σχολεία του Δήμου. Και μάλιστα δίνουμε τη δυνατότητα αυτά, το πρωινό, το δεκατιανό όπως ονομάζεται, να το δίνουμε από φούρνους της περιοχής μας, των χωριών, ώστε να είναι και φρέσκα, αλλά και απ' την άλλη να μπορούμε να ενισχύουμε την τοπική οικονομία. Θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει ένα νοικοκύρεμα και στην ευνηστία και γίνεται περιστολή δαπεινών όπου μπορεί να γίνει. Χωρίς φυσικά να μειώνουμε και τη δυνατότητα να δίνουμε την ευκαιρία σε συμπολίτες που έχουν ανάγκη να έχουν τα απαραίτητα έστω και αυτές τις μέρες Χριστουγέννων.